Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε live. Όχι. Κάνουμε recording live. Είμαι ο Sleepy πάλι στο μικρόφωνο. Τι κάνετε? Yeah. Είμαστε Grand Finals, όχι Losers Finals. Μισό λεπτάκι να το διορθώσω. Είναι και από ο Φίλιππ, φίλο μου. Γεια σου, από ο Φίλιππ. Γεια σου, Sleepy. Λοιπόν, έσπιπαν το πρόβλημα στα Grand Finals. Νομίζω κάποιος το έχει πει ο Ερνέστος, ο Πραγάκιος. Είχε πει ότι μάλλον έστειλαν τα Grand Finals και είχε δίκιο. Είδαμε πριν Μιμάκος Doberman. Ήταν πολύ close, αλλά Doberman κατάφερε να κάνει clutch. Πριν ο SP1 νίκησε τον Doberman. Τον δυσκόλεψε πάρα πολύ το matchup. Για να δούμε αυτή τη φορά μπορεί να κάνει τα γρήγορα και να νικήσει. Δεν το έχω δει, δεν μπορώ να πω κάτι. Τώρα κοιτάμε το αυτό που βλέπουμε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το input, Παπαφίλη. Είναι λίγο αγχωμένος, μην το παρεξηγείτε. Είναι πρώτη φορά που κάνω commentary. Θα μάθουμε και με την εμπειρία. Λοιπόν, ήδη ένα στοκ πίσω ο Doberman. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά ψηλά ο Doberman, οπότε... Όχι και με το perfect hit, σε θέση του Y. Ο Doberman τώρα κοιτάει να ξέρεις να τον βγάλει γρήγορα για να... να σου πάρει στα στοκ. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πάντα, όπως πάντα, ο Doberman κάνει πολύ ωραία led traps. Πετυχαίνει πάντα πολύ καλά τα leds για τα. Φυσικά. Το είπαμε μετά, κάνει καλή δουλειά τώρα. Θέλει να το κυνηγήσει στον αέρα. Θέλει να το κυνηγήσει στον αέρα. Καλά, βασικά με τα... κάνει character. Δεν τρώει πάνισε, δεν έφαγε πάνισε εκεί πέρα ο... Πολύ ίσο μας μέχρι στιγμής. Αρκετά ναι, αρκετά. Ο Doberman απλά... Ο Doberman είναι πολύ ψηλό, 10%. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί καλύπτει και μπροστά του και πίσω του και από πάνω, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μπει. Ο Νικήτας. Ρολ. True combo. Εκεί παραλίγο να κάνει πάνω σαλά, τον έσπρωξε και γύρισε την άλλη. Το νύχνε από κάτω για να του κάνει follow-up attack. Εδώ πρέπει να χρειάζεται ψηλό μισή προσπάθεια να κάνει καμπάδα. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ωραίο μπακέτ. Το έχει, ναι, απλά πρέπει να προσέχει πάρα πολύ γιατί μπορεί να πεθάνει από κανένα Νικήτα ή από κανένα Σεφόρ. Ναι, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Ωραίο το grab. Το grenade πάντα που κρατάει ο SP. Μπορείς και το Σεφόρ. Ναι, ναι. Προσέξε, καθαρά. Ωραίο το tech. Damn. Φεύγει εκτός πίστας. Δυστυχώς ήταν πολύ κάτω. Κάτι έγινε εκεί πέρα. Έκανε tech. Wall tech ο Πέτρο. Ο SP1, συγγνώμη. Δεν μπορούσε να δράσει αρκετά γρήγορα. Αλλά πειράζει. Μπράβο. Στον SP1 που κράτησε ψυχραιμία το off stage. Ωραία. Τώρα πηγαίνουμε στο πόδι μου στέντιο. Παραμένει Λουσίνα εδώ πρώτα. Φυσικά δεν θα αλλάξουν τα χέρια. Έλεγαν πως έπαιρνε Μάριο. Μάριο, ναι. Η Μπάιλες. Δεν νομίζω Μπάιλες αν δεν είναι συνέχεια. Λοιπόν. Game 2 λοιπόν, το Pokémon Stadium. Καλά, ο SP1 θα κάνει πέφτει στήρι πριν από σέγγι. Καλά, ο SP1. Καλά. Έχει πάνω του DC4 ο Doberman, θέλει να την πασάρει. Ωραίο shield. Ναι, ναι, ωραίο το shield, το έκανε shield ευτυχώς. Δεν μπορώ, πολλές φορές δεν πάω να καταλάβω που είναι το DC4. Ναι, γιατί μπαίνει σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη πλευρά του μοντέλου και όταν γυρνάει η πλάτη ο χαρακτήρας, είναι από την άλλη μεριά. Α, όχι, ναι. Ναι, ναι. Πήγε να κάνει εκεί πέρα το... Οι δύο ρίσεις ήταν να πάνε πολύ βαθιά. Το kamikaze recovery. Δεν ξέρω μου έτσι που έχει προπονηθεί με τα πρέπει να φτιάξει το γέννο του. Υποθέτω
Το πολύ τίποτα Α, πήγα να του διαβάσω το ρολ. Το ρολ και τα εκεί πέρα. Πήγε το hard read. Πολύ, πολύ καλό προβάδισμα για το Doberman. Παραλίγο να το χάσει. Καλά, τώρα αποκλείεται. Ναι, τον Nikita δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Και πάλι έχει βάλει αρκετά καλό damage στο Snake. Έχει θυμίσει, έχει το παιχνίδι ο Doberman. Πω. Ωραίο, πολύ καλό. Ελεύθερα. Conversion. Conversion. Από C4 σε Near. Μέχρι στιγμής τώρα είναι ίσο. Αλλά πάει ψηλά. Το περιμένω. Κάμε κάποιον. Ω, πάρουμε το τείχο. Α, προσπάει πιο ψηλά. Δεν θέλω να βάλω και ένα. Ω, το διαβάσεις ψηλό. Άρα. Ωραία, η κοίτα μπροστά και εμπόδισε το Fair. Όχι το Fair. Το Σουρμάτι. Ποιο? Ναι. Από εκεί λοιπόν που το προβάδισμα το έχει το Doberman, ο Άσπρουμαν το γύρισε. Ο Doberman φαίνεται λίγο frustrated. Με όλα τα, you know, με όλα τα explosions. Πολύ δύσκολο μας είναι το Doberman. Πολλές φορές δεν μπορεί να βρει ένα ίσο παιχνίδι. Ωραίο πάλι το wall tech. Είναι πλέον έχει μάθει να το κάνει anticipate. West 1. Για να δούμε αν θα καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι εδώ. Πιστεύω τώρα έχει πάρει ευκαιρία. Εδώ που μένει καλό στα comebacks, αλλά με το Snake και το West 1 πάλι να κάνει comeback. Ναι, είναι λίγο πρόβλημα. Ειδικά με τον Nikita εκεί πέρα στη γωνία, τον πετάει έξω. Ωραία, γυρνάει αλλά το ups μας. Καλύπτει τη γωνία με down tilt, προσπαθεί να μπει, τον πιάνει, τον ρίχνει κάτω ρυθμικά και όχι πίσω. Τον Nikita, για να δούμε. Πού το πέταξε τον Nikita? Του πήγε, ρε. Αλλά ένα κακό, ναι, ένα πολύ κακό roll get up εκεί πέρα και ένα up tilt. Παίρνουν το δεύτερο game. Παίρνει το δεύτερο game ο SP1. Ωραίο. Έκανε, πιστεύω, στο πρώτο set που είχαν παίξει πριν, δυσκολευόταν λίγο ο SP1. Τώρα έχει κάνει αρκετά καλό adapt, έχω να πω, σε σχέση με πριν. Ω, πήρε Ike, ωραία. Ναι. We like Ike. Mike. Mike. Άλλαξε λοιπόν σε Ike, για να δούμε αν θα τον βοηθήσει το μεγάλο range του σπαθιού. Νομίζω πρώτη φορά τον βλέπω να παίζει. Όχι, έχεις να παίξει σίγουρα, σε online σίγουρα. Online ok, αλλά... Δεν μπορεί και όχι, πάμε λάθος. Πιστεύω ότι αυτό που θα προσπαθήσει τώρα ο Doberman να κάνει είναι να μπαίνει πολύ περισσότερο και να κάνει aerials safely, με καλό spacing, γιατί έχει πολύ περισσότερο range ο Ike αυτή τη στιγμή. Νομίζω να φαίνεται σαν καλύτερη ιδέα. Αυτό ρε, αυτό ρε, σχολεύω. Μέχρι τώρα έχει δυσκολευτεί να βρει το πάτημα του Doberman στην πίστα. Ο SP1 καλύπτει όλα του τα landing options. Δεν θα κάνει κανένα tap ο Doberman. Ωραία, ωραίο το grab. Το punch. Για πέρα. Ωραίο, ωραίο. Περίμενε να ρίξει την ασπίδα. Πολύ, πολύ καλό grab. Ωραίο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Τον έβγαλε στον αέρα ενώ πήγαινε να φύγει με Cypher. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Το Cypher να το... Καταφέρνει λοιπόν, ο Doberman τώρα καταφέρνει να... Και ένα F-Tilt. Κλείνει το stock. Παραλίγο να, ναι, παραλίγο να το χτυπήσει τον Ντάνερ. Ο Ντονέαρ έχει κάνει ένα δύο γκραφ. Προφάσισα να διαβάσει το πίσω ρολ get από F1. Ωραία,
Ναι, ναι. Πάλι πάει από αυτά σαν να διαβάσει το getup. Το Nitro B-Boost να κάνει ξέρω εγώ, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να πηγαίνει πιο ψηλά, οπότε δεν υπάρχει μάλλον να κάνει το Nitro B. Ναι, ναι, ναι. Ω, και αυτό το update, φωνικό. Τελευταίο αυτό. Tournament stop για τον Dopper. Και θα πρέπει να νικήσει αυτό το set και να κάνει και reset μετά. Ήταν ωραίο. Αλλά ο Σιβάν έχει δοθεί εκπαιδευτικά πολύ. Ή μάλλον έχει το. Ο Dopper να ξέρει πολύ καλά το μάτι, δηλαδή. Όπα, όπα. Για λίγο με φόβησε αυτό, νόμιζα ότι θα πέσει κατευθείαν πάνω στο Rocket. Νόμιζα ότι θα πέσει ανάποδα. Ναι. Ωραίο, κατέστρεψε το. Δεν πέφτει ανάποδα, δεν είναι μέλη εδώ πέρα. Όπα, όπα, όπα. Τον Nikita, τον Nikita. Θέλω να χειριστεί ένα μάτι να κάνω περισσότερο από το μέτρη. Δεν ξέρω. Ωραίο, ωραίο, πολύ καλό movement πάνω στους performers. Αυτό πιστεύω. Ανησυχώ κι εγώ πάρα πολύ για το support. Δεν έχω κάνει που είναι το support. Ναι, ναι, τώρα δεν μπορώ να το δω ούτε εγώ. Να το βλέπω, είναι στα σκόνα. Ειδικά αν γίνει πεταλουδίτσα, πάει. Αν δεν το δεις. Όχι. Πάλι καλά δεν σκότωσε. Τον Nikita. Ωραίο, ωραίο, πολύ καλό. Πάμε κάτι καλό. Ωραία, ο! Πολύ καλό, πολύ καλό. Όχι, βάλει στο φαγούσκι. Κάτι κάτι. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Δεν πέφτει ακριβώς πάνω στον Apple. 3-0 για τον S1. S1. Για άλλη μια φορά νίκησε. Νικητής του πρώτου local tournament. Post-COVID-19. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Χαιρετάνε όλοι. Ευχαριστούμε που πάνε για άλλη μια φορά. Όλα καλά λοιπόν. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στο επόμενο τουρνά που θα κάνουμε. Ελπίζω να βγει κάποιος άλλος Grand Finals, γιατί όλες και πάνε δύο ρε ντόπερ να βλέπουμε, αλλά αυτή είναι η καλύτερη. Θα βγουν όσο το αξίζουνε. Μέχρι τότε, keep training, άμα θες και εσύ να φτάσεις Grand Finals. Θα φτάσω μια μέρα. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να κάνω comment, γι' αυτό δεν έφτασα καν φάνηκε. Οκ, no problem. Ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε.